Θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο, θα ασχοληθούμε με ένα ξεχωριστό θέμα, καθώς σε δημόσιους χώρους, σε περιοχές, σε σημεία του Αγίου Νικολάου, του Δήμου, θα τοποθετηθούν 6 απεινιδωτές. Στόχος βέβαια να αντιμετωπιστούν ευνίδια καρδιακά επεισόδια πολιτών. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο, θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Αντώνη Ζερβό. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω, να σας καλησπέρισω από Ηράκλειο. Καλησπέρα από τη Λίμνη. Καλησπέρα τον Άγιο Νικόλαο. Με όμορφο φόντο. Έχει και καλό καιρό βλέπω σήμερα. Ανοιξιάτικο. Γι' αυτό βγήκαμε για περπάτημα, οπότε η επικοινωνία γίνεται μέσω κινητού και όχι υπολογιστή. Περιμένουμε και τους τουρίστες μέσα Μάη ή νωρίς είναι να μιλάμε για τουρισμό. Ετοιμαζόμαστε. Σίγουρα ο εσωτερικός τουρισμός θα ξεκινήσει νωρίτερα. Φαντάζομαι μετά τις 15 του Μάη. Για τα υπόλοιπα περιμένουμε όπως όλη η Ελλάδα τι θα αποφασιστεί τελικά από τις χώρες από τις οποίες περιμένουμε τουρίστες, Βρετανία, ναι, Γερμανία και ούτω καθεξής, για να δούμε τι κάνουμε παρακάτω. Εκεί είμαστε όμως όλοι, ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά. Προσελούντα εργασίες στα ξενοδοχεία γίνονται, ξεκίνησαν? Όλοι έχουν ξεκινήσει σιγά-σιγά, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, διότι δεν ετοιμάζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Στα πλαίσια ακριβώς αυτής της προετοιμασίας, αποφασίσαμε μετά και από συνεννόηση με τον διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, τον κύριο Ανδριώτη, να προμηθευτούμε και να τοποθετήσουμε σε κέρια πολυσύχναστα σημεία, κυρίως παραλίες του Αγίου Νικολάου, απεινιδωτές, γιατί ναι, δεν είναι όλες οι παραλίες πολυσύχναστες, ούτως ώστε να έχουμε ναυαγοσώστες, άρα υποχρεωτικά τέτοιου είδους εξοπλισμό. Έτσι, ξέρω εγώ, στην πλατεία, στη μαρίνα του Αγίου Νικολάου, ναι, στην γέφυρα του Αγίου Νικολάου και σε άλλα σημεία, στη Νεάπολη, στο Σίσι, στην Ελούντα, να έχουμε τέτοιον εξοπλισμό, ούτως ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάποια έκτακτα περιστατικά που είναι απαραίτητα για την ασφαλή, αν θέλετε, παρουσία των ανθρώπων, χωρίς να υπάρχουν ζητήματα. Δήμαρχε, ποιοι θα εκπαιδευτούν για αυτή τη διαδικασία? Ξυπακούεται ότι ετοιμαζόμαστε τώρα και μέχρι να γίνει η προμήθεια στα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν, προφανώς σε κάποια καταστήματα ή σε κάποιες δομές του δημοσίου, θα εκπαιδευτούν από το νοσοκομείο κατάλληλα οι συμμετέχοντες, ούτως ώστε να μπορούν να παρέξουν τις υπηρεσίες τους σωστά. Μάλιστα. Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η πρόταση, αυτή η σκέψη που γίνεται πράξη? Ο κύριος Ανδριώτης είναι και δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής παράταξης μειοψηφίας. Το πρότεινε λοιπόν στα πλαίσια της καλής λειτουργίας της πόλης και προφανώς το αποδεχτήκαμε με ιδιαίτερη χαρά, αφού πράγματι με αυτόν τον τρόπο δίνουμε περισσότερη ασφάλεια στους επισκέπτες οι οποίοι μας έρχονται, αφού θα ξέρουν ότι ακόμα και σε μια τέτοια ακραία περίπτωση θα έχουν τις πρώτες βοήθειες. Έχουν καταγραφεί περιστατικά με πολίτες με ευνίδια καρδιακά επεισόδια, τα οποία σας ανησύχησαν τα προηγούμενα χρόνια? Όχι ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα, αλλά δεν χρειάζεται. Είναι, αν θέλετε, προληπτικά, όπως το κάναμε με τα rapid test, το ετοιμαστήκαμε πριν υπάρξει, αν θέλετε, το δεύτερο και το τρίτο κύμα. Το ίδιο κάνουμε και εδώ. Περιμένουμε, θέλουμε να μην υπάρξουν περιστατικά. Όπως αν θέλετε, στην περιοχή μας δεν υπάρχουν περιστατικά πνιγμών στις θάλασσές μας που είναι ήρεμες. Ναι. Θέλουμε και αυτά τα λίγα περιστατικά, όταν εμφανιστούν, να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα, Δήμαρχε, θα τοποθετηθούν? Χρονοδιάγραμμα υπάρχει? Φαίνεται ότι θα μπορούν να τοποθετηθούν περί το τέλος Αυγούστου. Στη φετινή σεζόν ίσως δεν προλάβουμε να είμαστε σωστοί, αν θέλετε. Ναι. Αλλά από την επόμενη χρονιά, που θα έχει και γίνει και η πλήρης εκπαίδευση, θα μπορούμε να εξυπηρετούμε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.